Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι ήμασταν, ούτε πως δεν έχουμε άρματα. Αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους η επιθυμία της ελευθερίας μας. Είμαι μικρή, μαθήτρια δημοτικού. Η τύχη της τάξης γεμάτη πορτρέτα ηρώων της Επανάστασης. Δεν ξεχωρίζω ποιος είναι ποιος. Μια συγκεχημένη εικόνα βλοσιρών ανδρών με μουστάκια. Μουστάκια ίσια, μουστάκια τσιγκελωτά, μουστάκια που κατεβαίνουν. Έναν όμως δεν τον μπερδεύω ποτέ, με κανέναν άλλον. Τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Σήμερα μπορώ να ξέρω γιατί. Μπορώ να υποστηρίξω με δυνατά επιχειρήματα την παιδική μου αυτή αδυναμία στον Κολοκοτρώνη. Όραμα, στρατηγική δυνότητα, τριπολιτσά, δερβενάκια. Γιατί πιστεύω πως αυτό που κάνει κάποιες μορφές μύθους δεν είναι πάντα απόλυτα εξηγήσιμο. Μας έλκουν ακόμη και όταν ιτούνται. Μας εμπνέουν ακόμη και όταν πλανώνται, όπως οι ήρωες της τραγωδίας. Τελικά, ποιος είναι ήρωας? Είναι αυτός που διανύει όλο το φάσμα των εμπειριών, όλο το φως και όλο το σκοτάδι του κόσμου και του εαυτού του? Είναι αυτός που γεύεται την άνοδο και την πτώση, την αγάπη και τον φθόνο, την αφοσίωση και την προδοσία? Αν αυτός είναι ήρωας, τότε ο Κολοκοτρώνης ήταν σίγουρα ένας τέτοιος. Οραματίστηκε την ελευθερία και πολέμησε παράφορα για αυτήν. Τυφλός της διχόνοιας, εραστής της ενότητας. Είναι ο Έλληνας που πρέπει να είμαστε. Ο Έλληνας που βάζει τα κοινά πάνω από τα ιδιωτικά και τους προσωπικούς πόθους. Πάνω από τα εμπόδια. Ο Κολοκοτρώνης δείχνει το στόχο της επίθεσης, κάποια αναρρύθμιτη τουρκική στρατιά που πρέπει να ιτηθεί. Δείχνει την ήττα του ανέφικτου, την ήττα της λογικής, την ήττα της μυρολατρείας. Την έδειχνε 200 χρόνια πριν και τη δείχνει ακόμη στους ανέμελους περαστικούς της Αθήνας, κάτω από τις σιδερένιες οπλές του αλόγου. Thank you.
Στο χώμα της Πελοποννήσου ήταν φυτεμένες οι ρίζες του πάπου προς πάπου, όπως αυτές εδώ που διατρέχουν το χώμα και το βράχο για να κρατήσουν όρθιους τους ψηλούς κορμούς. Έτσι και οι πρόγονοι και οι γονείς του Κολοκοτρώνη διέτρεξαν όλα τα βουνά και τα λαγκάδια της Πελοποννήσου για να σταθούν ζωντανοί και ανυπότακτοι απέναντι στους Τούρκους. Πάντα επικηρυγμένοι προτιμούσαν την παρανομία από το προσκύνημα. Προτιμούσαν τον πόλεμο από τη συναλλαγή με τον εχθρό. Άριστοι γνώστες των όπλων οι Κολοκοτρωναίοι έβγαζαν τα προστοζήν από την αντιπαράθεση με τους κατακτητές. Έθαβαν και μυρολογούσαν τους νεκρούς τους, δίνοντας όρκο στα κόκαλά τους να παραμείνουν αδούλωτοι. Φαμίλια μόνιμα κυνηγημένη. Αυτή ήταν η φαμίλια του γέρου του Μωριά. Όσο για τον ίδιο, δεν ήταν πάντα γέρος. Ή μήπως τελικά ήταν. Τα φωνικά των προγόνων δεν ήταν ταμπού. Οι μεγάλοι μιλούσαν στους μικρούς για αυτά με κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια, χτίζοντας μνήμη εκδίκησης και καθήκοντος. Ο Θόδωρος είχε τους νεκρούς μέσα του. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να ετοιμαστεί σωστά, ώστε μια μέρα να πάρει το αίμα του πίσω. Στα 1779, ήρθε ο καπετάμπιες με το Μαυρογέννη. Έστειλε εις όλην την Πελοπόννησο προσκυνοχάρτη. Επήγαν και προσκύνησαν. Ο πατέρας μου αποκρίθηκε, δεν είναι καιρός να προσκυνήσω. Όταν τους επολεμούσε ο πατέρας μου, του λέγαν, Κολοκοτρώνη, δεν κάνεις νησάφι. Τι νησάφι να σας κάμω, που ήλθατε και χαλάσατε την πατρίδα μου. Εκατέβει ο ίδιος ο Κατσίμπεης και χάλασε τον πατέρα μου. Το προσωπικό του έπος ξεκινά από τη Μεγαλόπολη, σταθμό εμπορικό και διοικητικό της νότιας Πελοποννήσου. 200 χρόνια πριν, εδώ, τουρκική αυθαιρεσία και ντόπια αναρχία συνθέτουν μια καθημερινότητα χαοτική, θανάσιμη για τον απλό κόσμο. Η πόλη έχει επομένως ανάγκη κάποιον να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ομαλότητα. Ο Κολοκοτρώνης εκείνη την εποχή είναι ίσα με αυτά τα παιδιά. Κατέχει όμως όλα τα προσόντα για τη θέση του οπλαρχηγού της πόλης. Εξαιρετικός στρατηγικός νους, διαπραγματευτής με κύρος, αντίπαλος υπολογίσιμος για κάθε τυχοδιώκτη, ληστή ή άπλιστο βεζίρι. Να ένα σίγουρα αξιοκρατικός διαορισμός και να μην λέμε ότι σε αυτή τη χώρα κυριαρχεί πάντα το μέσο. Η Κατερίνα Καρούσου, κόρη Προεστού, θα προκάλεσε το φθόνο πολλών φιλενάδων της όταν 3 χρόνια μετά γίνεται γυναίκα του. Όχι, όμορφος δεν ήταν, μαυριδερό τον περιγράφουν, με γαμψή μύτη και μάλλον όχι πολύ ψηλό. Αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά μπροστά στη λάμψη ενός επώνυμου άντρα για τον οποίο γράφονται ακόμη και τραγούδια. Η Γαλλική Επανάσταση ήταν γεγονός που ήδη άλλαζε ραγδαία κάθε υπάρχουσα ισορροπία δυνάμεων. Λοιπόν, καλημέρα και σε όλους εσάς. Κάπου εδώ σας αφήνω. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά Δελτίο Ειδήσεων και Sky Δράση. Τα λέμε το βράδυ στις 9 τηλεοπτικά και αύριο και πάλι 12.30. Καλημέρα.
Sky 100,3. Όσο και αν οι ειδήσεις δεν κυκλοφορούσαν όπως σήμερα, θα ήταν ανόητο να πιστεύουμε πως οι νέες ιδέες δεν είχαν τρόπους να ταξιδεύουν. Η λέξη Επανάσταση είχε μπει για τα καλά στο καθημερινό λεξιλόγιο πολλών λαών. Ο δε Κολοκοτρώνης είχε και την εμπειρία ενός ανυπότακτου βίου. Τρία χρόνια βολοδένει στην Πελοπόννησο, κυνηγημένος πιο πολύ από τους συμπατριώτες του παρά από τους Τούρκους. Η εμφύλια αντιπαλότητα δεν τον σοκάρει. Την εννοεί σαν σημάδι των καιρών, που μοίρα τους είναι να αλλάζουν. Αυτό το είδος της ζωής όπου εκάμαμε μας βοήθησε πολύ στην Επανάσταση. Ξέραμε τα κατατόπια, τους δρόμους, τις θέσεις, τους ανθρώπους. Εσυνηθίσαμε να καταφρονούμε τους Τούρκους. Υποφέραμε την πείνα, τη δίψα, τη λέρα, τις κακουχίες. 1805, η φυγή προς τη ρωσοκρατούμενη Ζάκυνθο τον φέρνει ακόμη πιο κοντά στον πολιτικό πυρετό της Ευρώπης. Μαζί με κατατρεγμένους αρματολούς από άλλες μεριές της χώρας, λοιπόν, συνυπογράφει αίτημα προς τον Ρώσο αυτοκράτορα Αλέξανδρο, που του ζητούν να βοηθήσει στην απελευθέρωση της χώρας. Η απάντηση του Αλέξανδρου τον πείθει οριστικά πλέον πως την Επανάσταση οι Έλληνες, αν την θέλουν, πρέπει να την κάνουν μόνοι τους. Η στρατηγική είναι μια επιστήμη που εξελίσσεται διαρκώς. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών ανάμεσα στους εθνικούς στρατούς σήμερα είναι στην καθημερινή ατζέντα. Για τον Κολοκοτρώνη, η θητεία στον Αγγλικό στρατό ήταν το πανεπιστήμιο που εξακόντισε το ένστικτο, το ταλέντο του και την πολεμική του ευφυΐα. 11 χρόνια ρούφηξε σαν σφουγγάρι κάθε νέα γνώση. Και βέβαια φόρεσε τη στολή με την οποία έμελε να καταγραφεί στη μνήμη όλων μας. Αυτή είναι εδώ, τη γνωστή, με την κόκκινη περικεφαλαία και το σταυρό. Λες και ο Θεόφιλος την είχε κάνει ειδική παραγγελία από την Αγγλία για να βάλει τον Κολοκοτρώνη να του ποζάρει. Όταν το 1821 θα γυρίσει, δεν θα είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Ένας τοπικός πολέμαρχος, δηλαδή εκπρόσωπος μιας κλειστής φάρας. Είναι πια 51 ετών. Βρίσκεται στο ζενίθ της εμπειρίας, αλλά και των επιθυμιών του. Αν δεν τολμήσει τώρα, δεν θα τολμήσει ποτέ. Επανάσταση. Τι σήμαινε επανάσταση για τους ταπεινωμένους Έλληνες? Και αν κάτι σήμαινε έστω και θολό, πόσο ήταν σε θέση να το μεταφράσουν σε συγκεκριμένες πρακτικές δράσεις? Πληθυσμοί εξαθλειωμένοι από τη φτώχεια. Αγροτιά γαλουχημένοι για 400 χρόνια σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Και άνδρες που δεν είχαν πιάσει ποτέ στα χέρια τους πιστόλι. Η αρχηγία ενός στρατεύματος ελληνικού ήταν μια τυραννία. Διότι έκαμνες και τον αρχηγό, και τον κριτή, και τον φροντιστή. Να βαστάς ένα στρατόπεδο με ψέματα, με κολακίες, με παραμύθια. Κάθε Έλληνας έχει τα καπρίτσια του, το Θεό του. Και έπρεπε να κάνεις δουλειά με αυτούς. Η οργάνωση ξεκίνησε από τη Μάνη. Μόνο εδώ υπήρχαν άνδρες μαθημένοι στον πόλεμο, αλλά στον μεταξύ τους. Οι μεγάλες οικογένειες χωρίζονταν από θανάσιμες έχθρες και όλος ο ντόπιος ηρωισμός εξαντλούνταν στον αλληλοσπαραγμό. Ο Κολοκοτρώνης τους ήθελε όλους μαζί.
και τα κατάφερε και τους μόνιασε. Καλαμάτα ελευθερώνεται. Στην ανοιξιάτικη φύση αλλά και μέσα στις καρδιές των Ελλήνων η αερινή ησημερία μόλις άρχισε. Από εδώ και στο εξής, κάθε μέρα θα είναι μια ιστορική μέρα. Ο γέρος του Μωριά δεν θα περιμένει τα αρνιά να γίνουν λιοντάρια από μόνα τους. Δεν παρακαλάει για τόλμη και γενναιότητα, τις διατάζει. Στο νου του έχει κάτι πολύ μεγάλο, κάτι στο οποίο πιστεύει μόνο αυτός. Να πάρει την Τρίπολη. Ο Κολοκοτρώνης ήταν βέβαιος πως η πορεία της Επανάστασης θα κρινόταν από αυτήν εδώ την πόλη. Η μάχη που έδωσε για να την πάρει, αν και ήταν μία από τις αγριότερες της Επανάστασης, ήταν απείρως ευκολότερη από τη μάχη που έδωσε για να πείσει τους συναγωνιστές του πως είχε δίκιο. Η Τρίπολη ήταν ένα δεδαλώδες αστικό κέντρο στρατηγικής σημασίας. Άφθονο χρήμα συνέρεε εδώ και πάνω απ' όλα η φόρη από όλη την Πελοπόννησο που συγκεντρώνονταν στα ταμεία της τουρκικής διοίκησης για να ξεκινήσουν κατόπιν το μακρύ ταξίδι τους προς την αυλή του Σουλτάνου. Η σπουδαιότητα της πόλης δεν περιοριζόταν βέβαια στα στενά σύνορα των τυχών της. Περιφερειακοί οικισμοί συμπλήρωναν τη δομή της εξουσίας, ενώ πλήθος τουρκοχώρια δημιουργούσαν μια ευρύτερη ακτίνα υποστήριξης του στρατηγικού της ρόλου. Επό μου! Αρ! Παρουσιαστέ! Αρ! Επό μου! Η πολιτική ορθότητα ακόμη δεν είχε επινοηθεί. Κομψές διατυπώσεις για τις σφαγές, όπως τη σύγχρονη υποκριτική γλώσσα των πολέμων, δεν υπήρχαν. Όροι όπως παράπλευρες απώλειες, φίλια πυρά κτλ. Θα του ήταν ακατανόητοι. Έκανε πόλεμο. Ο τρόμος ήταν σύμμαχός του και έπρεπε να διαδοθεί. Έτσι και έγινε. Ο τρόμος διαδόθηκε. Η πολιορκία άρχισε. Όλες οι διαβάσεις αποκλείστηκαν. Τρόφιμα και νερό θα γίνονταν αργά και βασανιστικά ο εφιάλτης των πολιορκημένων. Για λόγους οικονομίας η τουρκική φρουρά διώχνει τους χριστιανούς. Μέσα στα τείχη υπάρχουν πια μόνο εχθροί. Επιχείρησαν έξοδο. Ήταν ακόμη πολύ νωρίς να συνειδητοποιήσουν και να δεχθούν μια ενδεχόμενη ανατροπή ισορροπιών. Προχώρησαν ως το Βαλπέτσι. Η Επανάσταση είναι ένα αρχιπέλαγος μαχών. Πού να στραφείς και τι να πρωτοδείς. Ποια είναι σημαντική και ποια είναι δευτερεύουσα. Στους ανίδεους ταξιδιώτες του μέλλοντος, ο Κολοκοτρώνης θα θυμίζει
πως η νίκη στο Βαλτέτσι στάθηκε η ευτυχία της πατρίδας. Αν χαλιόμεθα, είπε, εκινδυνεύαμε να μην κάνουμε στρατό. Μέσα από τα αίματα και τα διαμελισμένα πτώματα αναδύεται για αυτούς μια νέα κατάσταση ύπαρξης. Γοητευτική, υπερήφανη, ηρωική. Και αυτή τη μεθ που λέγεται ελευθερία τη χρωστούν στον Κολοκοτρώνη. Κάθε έθνος υπερβάλλει όταν εξιστορεί τα κατορθώματά του. Ωστόσο το Βαλτέτσι ήταν αντικειμενικά μια μεγαλειώδη στιγμή. Οι Τούρκοι επιστρέφουν στην Τρίπολη, όπου ένα δραματικό καλοκαίρι εγκλισμού θα καταρακώσει οριστικά την ελαζονία τους. Έξω από τα τείχη, το λαϊκό ηθικό είναι ακμαίο. Μετά το Βαλτέτσι, όπως και στα παραμύθια, η λάμψη ενός πρίγκιπα που φτάνει στην Ελλάδα έρχεται να προσθέσει έγλη και πολιτική επισημότητα στον ξεσηκωμό. Η Ευρώπη από καιρό αναζητεί έναν επίσημο συνομιλητή για να καθορίσει τη στάση της απέναντι στους επαναστάτες. Ο Δημήτριος Ιψηλάντης είναι απαραίτητος για να τους πάρει ο κόσμος στα σοβαρά. Η ανάθεση όμως της Γενικής Αρχηγίας σε αυτόν είναι αγκάθι στα προνόμια των ντόπιων κουμανταδόρων. Ο Κολοκοτρώνης δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες, ούτε πώς θα επιδιώκει. Κρίνει λογικό και απαραίτητο το ρόλο του Ιψηλάντη και τον στηρίζει. Είναι και πάλι όμως μόνος απέναντι στους πολλούς. Έρχεται το φθινόπωρο. Μαζί με τον καιρό βαραίνουν όλα στο κάστρο της Τρίπολης. Μυρίζει πρωτοβρόχια και θάνατο. 23 Σεπτέμβρη η μπόρα που λέγεται Κολοκοτρώνης ξεσπάει. Αριστερό! 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 Ένα, δύο! Ένα, δύο! Ένα, δύο! Ένα, δύο! Η βία ασυγκράτητη και πρωτοφανής. Η καταπιεσμένη οργή 400 χρόνων. Το γιγαντωμένο μίσος. Πλιάτσικο και φωτιά εσβήσαν κάθε μνήμη από την παλιά Τρίπολη. Η ομότητα έδειχνε να έχει αλλάξει στρατόπεδο. Το ελληνικό ασκέρια σκότωνε από Παρασκευή έως Κυριακή γυναίκες, παιδιά και άνδρες. 32.000 νεκροί. Ένας Ιβραίος έσφαξε μόνο 90. Το άλογό μου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη. Με έδειξαν τον πλάτανο εις το παζάρι όπου εκρέμαγαν τους Έλληνες. Άιντε, είπα, πόσοι από το σόγι μου και από το έθνος μου εκρεμάστηκαν εκεί. Διέταξα και το έκοψαν.
Τώρα οι Έλληνες έλεγχαν τη στρόφιγγα της βίας. Μα αμάθητοι καθώς ήταν στην εξουσία, έμελε για καιρό να στρέφουν αυτή τη βία ο ένας κόντρα στον άλλον. Για λίγες μέρες ο Κολοκοτρώνης χόρτασε δόξες και τιμές. Μα σαν το γλέντι σχόλασε και ήρθε η ώρα να ριχτούν ξανά στη δουλειά, έγινε και πάλι απειλή. Στόχος έγινε ενόχληση στο σβέρκο των προεστών. Ως πού θα έφτανε τέλος πάντων η δύναμή του. Ακόμη και για πλιάτσικο τον κατηγόρησαν και ας έγραφε αυτός μερικούς μήνες μετά σε ένα φίλο, παρακαλώντας τον θερμά να του στείλει ένα σόβρακο. Η Πάτρα είναι η πόλη του καρναβαλιού. Και αν και εκείνη την εποχή καρναβάλι δεν γινόταν, ωστόσο έβρισκες πολλούς μασκαρεμένους που είχαν ντυθεί επαναστάτες, ιδεολόγοι και πατριώτες. Κάτω από τις μάσκες ιδιωτικά συμφέροντα, παλιά και κεκτημένα προνόμια που έτρεμαν μήπως χαθούν. Και το όνομα Κολοκοτρώνης όλα αυτά τα απειλούσε. Ζαΐμις και παλαιών πατρών Γερμανός δεν θέλουν να του προσφέρουν μια δεύτερη Τριπολιτσά. Πολιορκούν μόνη την Πάτρα. Ερήμην της πόλης και όλης της επανάστασης παίζουν στη ρουλέτα της ιστορίας. Τι κι αν ο Κολοκοτρώνης έχει προσφερθεί να συνδράμει, ανάμεσα στην αποτυχία και αυτόν, διαλέγουν την αποτυχία. Οι Τούρκοι μόλις έχουν βγει από έναν επίπονο πόλεμο με τον Αλή Πασά. Έχουν τους Έλληνες ξεσηκωμένους και σοβαρά προβλήματα στα βόρεια σύνορα της αυτοκρατορίας. Στην Τράπουλα δεν έχουν μείνει πια πολλά χαρτιά. Στην Πελοπόννησο τα μεγάλα λόγια περί ξεσηκωμού σταματούν και ο καθένας κοιτάζει πια πώς θα τα βολέψει. Μεταξύ ο Δράμαλης ανενόχλητος φτάνει στην Κόρινθο, περνάει τα Δερβενάκια και καταλήγει στο Άργος. Τέτοια καμένα τοπία αντίκριζαν οι στρατιώτες του Δράμαλη στον δρόμο τους και κυριεύονταν από έναν αρχαίγονο φόβο. Ο Κολοκοτρώνης είχε δώσει διαταγή να καούν όλα τα γεννήματα και έτσι ο Δράμαλης ήταν αναγκασμένος να πάρει το δρόμο από το Άργος πίσω για την Κόρινθο. Ο Κολοκοτρώνης απορρίπτει το προφανές και ποντάρει στο απροσδόκητο. Ζητάει στρατό στα Δερβενάκια. Στέλνει τελεσίγραφο στους άνδρες της Τρίπολης πως αν δεν έρθουν να πολεμήσουν θα τους σκοτώσει. Ξέρουν πολύ καλά ότι το εννοεί και τσακίζονται να τον συναντήσουν. Ο Πετρόμπης, σαν να κοροϊδεύει τον τρελό του χωριού, λέει δεξιά και αριστερά πως ο Κολοκοτρώνης πάει να ξαναγίνει κλέφτης και πιάνει τα κορφοβούνια και τους αηλιάδες. Σε τι χρησιμεύουν τα σκιάχτρα όλοι ξέρουμε. Δεν θα πήγαινε όμως ολονών το μυαλό πως εκτός από το να διώχνουν πουλιά θα μπορούσαν και να κρίνουν μία μάχη. Άνδρες λιγοστοί, όπλα μετρημένα, ανάγκη λοιπόν επιστράτευσης της μεγάλης ελληνικής αρετής του Εφιούς Τεχνάσματος. Μία αρετή που ο Κολοκοτρώνης σίγουρα ενσαρκώνει.
σκηνοθέτης ο Κολοκοτρώνης, σκηνικό η πλαγιά του χωριού Αηγιώργης. Και θεατές οι Τούρκοι που σε λίγο διαβαίνοντας τα στενά κάτω χαμηλά θα σηκώσουν ψηλά τα κεφάλια τους προσπαθώντας να καταλάβουν το μήνυμα του έργου. Τρεις χιλιάδες Τούρκοι έμειναν στο θέατρο των επιχειρήσεων. Και από τους ζωντανούς, άλλοι έτρεξαν στην Κόρινθο, άλλοι ξανά πίσω στο Άργος. Σε ένα Άργος άδειο από προμήθειες, παραδομένο σε ένα ανελαίητο κατακαλόκαιρο. Ο Δράμαλης, εξαντλημένος και καταπονημένος, όπως και οι άλλοι επιζήσαντες, φτάνει στην Κόρινθο. Εκεί, βαθιά ταπεινωμένος, θα πεθάνει από λύπη, αφήνοντας πίσω του ένα μοριά ελληνικό για τα επόμενα τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Το στράτευμα με υπόγραψε αρχιστράτηγο και έλαβα και το δίπλωμα. Οι άρχοντες ευθόνησαν τα κατορθώματα που έκαμα. Η γνώμη τους ήταν να με βάλουν αντιπρόεδρο του εκτελεστικού, δια να έβγω από τα άρματα και με αδυνατήσουν. Ο Καραϊσκιάκης και ο Τζαβέλας με έγραψαν δια να ομιλήσομεν. Εμπιστεύτηκα εγώ, επήγα εις τον Αφλίον. Εκεί βλέπω να διώχνουν τους ανθρώπους μου και να με αφήνουν μοναχών. Μας εμβαρκάρισαν εις μίαν γολέταν και μας επήγαν εις την ύδρα μου. 20 ημέρες μετά το πιάσιμον, μας ήλθε ο Μπραήμης εις την Πελοπόννησον. Ο λαός λέγει, δεν πολεμούμεν αν δεν βγάλετε τους αρχηγούς μας. Λένε πως όλοι οι μεγάλοι στρατιλάτες αναζητούν ενδόμηχα έναν εισάξιο αντίπαλο. Κάποιον που να προκαλεί στο έσχατο τις ικανότητές του και να δοκιμάζει το μεγαλείο του. Αν αυτό ισχύει, τότε σίγουρα ο αντίπαλος που ήθελε να συναντήσει ο Κολοκοτρώνης ήταν ο Ιμπραήμ. Το 1825 η Πελοπόννησος θα γίνει ο τόπος συνάντησης των δύο απόλυτων στρατηγών. Δεν θα συναντηθούν ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο. Ο ένας θα θρέφεται από το μύθο του άλλου και οι δύο θα καίγονται από ένα στοίχημα σχεδόν προσωπικό, να νικήσουν το alter ego τους. Ο Ιμπραήμ με κέντρο την Τρίπολη εφαρμόζει σχέδιο εκτεταμένων πυρπολήσεων, λαιλασιών και σφαγών. Εκδίδει προσκυνοχάρτια που εγγυώνται στον κόσμο ασφάλεια και ειδική μεταχείριση. Τα χωριά που προσκυνούν είναι πολλά, όπως και οι προεστοί που συντάσσονται με το μέρος του. Σίγουρα πολλών από εμάς οι πρόγονοι είχαν βάλει το όνομά τους σε αυτές τις ατελείωτες λίστες των Τούρκων γραφιάδων. Ο Κολοκοτρώνης ήταν χριστιανός, αλλά όχι τόσο ώστε να συγχωρήσει μια τέτοια εξέλιξη. Οι προσκυνημένοι έγιναν στόχος του. Δεν εστεκόμουν πουθενά. Πότε στην Καλαμάτα, πότε στην Πάτρα, στο Λιοντάρι, τα Καλάβρητα. Από την πολύ καβάλα αρρώστησα, τα πόδια μου φούσκωσαν και τα χαμνά μου. Επάσχιζε ο Ιμπραήμης να πάρει τα προσκυνοχάρτια και να τα στείλει στην Κωνσταντινούπολη. Και όταν ο μινίστρος της Αγγλίας ή άλλης δυνάμεως εμεσίτευε εις τον Σουλτάνο για την Ελλάδα, να τους αποκριθεί ποια Ελλάδα. Η Ελλάς είναι προσκυνημένη. Να τα προσκυνοχάρτια τους. Εξιντάριζε ο γέρος του Μοριά. Κι ήταν αλήθεια γέρος πια. Γέρος πολύ. Αν λάβει κανείς υπόψη και το προσδόκιμο ζωής εκείνα τα χρόνια, αλλά και τα ψυχικά και σωματικά βάσανα που είχε ζήσει από τα γενοφάσκια του. Τα είχε όμως ακόμη 400, όσα και τα χρόνια της σκλαβιάς. Δεν το βάζε κάτω, ζούσε. Και όσο ζούσε αυτός, ζούσε μαζί του και η Επανάσταση. Παθιασμένος όπως τον πρώτο καιρό, τιμωρεί χωριά και άρχοντες που προσκυνούν με φωτιά και τσεκούρι.
ευνίδιες κάθοδοι από τα βουνά, αμέτρητες δολιοφθορές, χτυπήματα πέρα από κάθε κανόνα πλήττουν αργά αλλά σταθερά την Αιγυπτιακή στρατιά και κλονίζουν σοβαρά την αυτοπεποίθηση, τα νεύρα και την αυτοκυριαρχία του αντιπάλου. Ο Ιμπραήμ πραγματικά αγανάκτησε μαζί του. Ο στρατός του άρχισε να καταπονείται από τις άναρχες επιθέσεις και αυτός αναζητούσε με λύσα μια καθώς πρέπει αναμέτρηση από αυτές που μπορούν να γεμίσουν μερικές σελίδες ιστορίας. Γιατί δεν έρχεσαι να πολεμήσεις, του λέει. Και ο Κολοκοτρώνης του απαντά. Ας πάρεις 500, 1000 και εγώ άλλους τόσους και τότε πολεμούμε. Ή αν θέλεις, ας έρθεις να μονομαχήσουμε οι δυο μας. Η λύση δεν δόθηκε από τους δυο τους. Σε κάποια άλλα πεδία, της πολιτικής, της διπλωματίας και των συμφωνιών των υπερδυνάμεων, σχεδιάστηκε μία σύγκρουση που επρόκειτο να λήξει αυτή τη σχέση σεβασμού και μίσους που τους συνέδεε. Ο στόλος των Ενωμένων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων νικά τους Τούρκους στον Αβαρίνο και ο Ιμπραήμ, υπακούοντας τις πολιτικές προσταγές της πύλης, αποσύρεται από την Πελοπόννησο άδοξα. Ένα παιδί βαθιά περίεργο, ένα παιδί λέμαργο για νέες γνώσεις και εμπειρίες θα πρέπει να κρυβόταν ακόμη μέσα στο γερασμένο κορμί του Θοδωράκη Κολοκοτρώνη. Αλλιώς δεν εξηγείται η μεγάλη του όρεξη να σταθεί στο πλάι και να στηρίξει τον Ιωάννη Καποδίστρια. Μια μέρα, καθώς συνομιλούσαν με τον πρόξενο Ριμποπιέρ, ήρθε έτσι ο λόγος που ο Ριμποπιέρ είπε πως του Σουλτάνου θα του φαινόταν παράξενο να βλέπει την ελληνική σημαία. Ο Ρίζος Νερουλός κάτι πήγε να πει, τον διέκοψε όμως ο Κολοκοτρώνης και του απάντησε. Εξοχότατε, λέγεται πως υποφέρει ο Σουλτάνος να βλέπει την σημαία μας να περνά από εμπροστά του και του κακοφαίνεται. Και δεν μας κακοφαίνεται εμάς όπου τους υποφέρουμε τόσων καιρών στην γη των προγόνων μας. Την άλλη μέρα ο Καποδίστριας τον βρίσκει και του λέει «Θοδωράκη, τι είναι αυτά που πήγες και του είπες». Και του λέει ο Κολοκοτρώνης «Α, δεν ήταν καλά, ε. Συμπαθάτε με, αλλά εγώ τέτοιας λογής είμαι μαθημένος». Όταν ο Καποδίστριας δολοφονείται, θα περίμενε κανείς να καταπέσουν εντελώς οι ελπίδες του, πως αυτή θα ήταν η σταγόνα που θα ξεχύλιζε το ποτήρι που λεγόταν Κολοκοτρώνης. Μα το ποτήρι αυτό που για χρόνια ξεχύλιζε αλλά ποτέ δεν χυνόταν, είχε για ακόμη μια φορά χώρο και για τη νέα εξέλιξη. Την εξέλιξη που λεγόταν Όθωνας. Θετικός στην αρχή, δυσαρεστημένος αργότερα από τους Βαβαρούς. Βαθιά δημοκρατικός άνθρωπος, ο Κολοκοτρώνης δεν σκέφτηκε ποτέ να απαγορέψει στον εαυτό του το δικαίωμα της διαφωνίας και της αντίθετης γνώμης. Η δίκη που στήθηκε εναντίον του δεν θα μπορούσε ίσως να λείπει από τα υλικά που χρησιμοποίησε η ζωή για να πλάσει, να σμιλέψει και να ολοκληρώσει αυτή την αρχιτυπική μορφή ήρωα. «Τον θάνατο δεν τον εφοβάμαι», τους είπε. «Τον έχω δει πολλές φορές ως τώρα και δεν τον εφοβάμαι». Καταχώνιασε τον Κολοκοτρώνη σε αυτό εδώ το σκοτεινό δωμάτιο. Επιτέλους το θηρίο περιορίστηκε. Δια τρεις ημέρες, λέει, δεν ήξερα πως υπάρχω. Μου εφαίνε το όνειρο. Ρωτούσα τον εαυτό μου, είμαι εγώ ίδιος ή άλλος κανείς. Με έβαλαν 6 μήνες φυλακή, χωρίς να δω άνθρωπο εκτός του δεσμοφύλακα.
Δεν ήξερα ούτε ποιος ζει, ποιος απέθανε, ούτε ποιον έχουν στην φυλακή. Η εκτέλεση δεν έγινε τελικά ποτέ. Οι Βαβαροί φοβήθηκαν τη λαϊκή κατακραυγή. Αργότερα, ο Όθωνας ανέλαβε καθήκοντα, τον άφησε ελεύθερο, τον ονόμασε αντιστράτηγο και τον διόρισε σύμβουλο επικρατείας. Σχεδόν τυφλός από το σκοτάδι της φυλακής του, ο μεγάλος αυτός Έλληνας θα κλείσει τον κύκλο της ζωής του στην Αθήνα. Την Αθήνα του Παρθενώνα και της Δημοκρατίας, του Πνεύματος και των Ιδανικών. Την πόλη που πάντα συμβόλιζε και συνόψιζε το ελληνικό. Στα στερνά του άρεσε ο ρόλος του παππού, που καμαρώνει τα νιάτα, τα νουθετεί και τους διηγείται σαν παραμύθι τα περασμένα. Εδώ στην Πνίκα, όπου κάποτε αγόρευαν όλοι οι ελεύθεροι Αθηναίοι πολίτες, σε μια ιστορική του ομιλία στους μαθητές του Ελληνικού Γυμνασίου της Αθήνας, είπε στα παιδιά. Στον τόπο αυτόν όπου εγώ πατώ, επατούσαν άνδρες σοφοί, με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ, ούτε να φτάσω τα ίχνη τους. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και δανείστηκαν τα άλλα έθνη την σοφία των. Εμάς να μην μας τυράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε, και η μέρα της γενεάς η οποία σας άνοιξε τον δρόμον, θέλουν με το λίγον περάσει. Τη μέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθεί η νύχτα του θανάτου. Εις εσάς μένει να είσαστε και να στολίσετε τον τόπον όπου εμείς ελευθερώσαμε. Πέθανε ειρηνικά, μετά από το γλέντι που έγινε για το γάμο ενός γιού του. Καλά φαγωμένος και πιωμένος, αλλά πάνω απ' όλα χορτάτος από ζωή, με όλα όσα αυτή η λέξη μπορεί να κλείνει μέσα της. Να μην τον θυμόμαστε θα ήταν παράδοξο, αφού σε αυτόν χρωστάμε εν πολλοί στο δικαίωμα να έχουμε εθνική μνήμη. Από τα χρόνια του έως και σήμερα, πολλοί είναι εκείνοι που δεν σταμάτησαν ποτέ να μας υπενθυμίζουν πως είμαστε ο ίδιος εκείνος, μικρός σε αριθμό και επιρροή λαός. Η δυσπιστία του απέναντί τους θα πρέπει να είναι και δική μας δυσπιστία. Πάλεψε για να εισάγει στην πολιτική, τη σκέψη και τη δράση των συμπατριωτών του μεγέθη άλλα, πιο ενδιαφέροντα, πιο φαντασιακά, πιο απελευθερωτικά από τους αριθμούς. Προς τη σημαία, παρουσιάστε! Ερ!